Η ώρα της κρίσης πλησιάζει για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την ονομαστική ψηφοφορία στη Γερουσία με αντικείμενο την αποπομπή του, έχοντας καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. Η συζήτηση και η ψηφοφορία θα διεξαχθούν όπως ήταν προγραμματισμένες, ξεκινώντας στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, παρά το αίτημα αναβολής από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, που υποστηρίζει ότι διαθέτει νέα αθωωωτικά στοιχεία. Απέναντί του θα βρει το σύνολο του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τους βουλευτές του κινήματος των 5 Αστέρων, κάνοντας σχεδόν αναπόφευκτη την απώλεια της ασυλίας. Πιστεύω ότι θα αποπεμφθεί. Θα τον αποπέμψουν δηλαδή. Όχι εξαιτίας όσων έχει πράξει, αλλά λόγω της κατάστασης στο Ιταλικό Σύστημα Δικαιοσύνης. Επί του παρόντος έτσι έχουν τα πράγματα και επομένως είναι ορθό που τον αποπέμπουν. Δεν είναι το τέλος του κόσμου για εκείνον σίγουρα. Είτε μέσα είτε έξω από το κοινοβούλιο, πάντα θα έχει τον τρόπο να εκφραστεί. Όσον αφορά στην αποπομπή του, θα πρέπει να την αποδεχθούμε. Οι αριθμοί στο κοινοβούλιο είναι συγκεκριμένοι και θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Ωστότε μπορούμε να συμμετάσχουμε στη συγκέντρωση υπέρ του Μπερλουσκόνη. Πριν την έναρξη της διαδικασίας, το επανασυσταθέν Forza Italia ετοιμάζει συγκέντρωση υποστήριξης κοντά στην κατοικία του στο Παλάτσο Γκρατσιόλι. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, Καβαλιέρε, να απευθυνθεί στο πλήθος.